Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, στο πνεύμα των ημερών που ζούμε, θα σας ταξιδέψω στη Ρωσική Πρωτεύουσα, στη Μόσχα. Βρισκόμαστε στην οδό Στανισλάσκη, αριθμός 4, στο ιστορικό κέντρο της Μόσχας, εκεί όπου από το 1960 στεγάζεται η ελληνική πρεσβεία. Ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο με εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει παρά την παλαιότητά του και τις φθορές του χρόνου, ακόμα και σήμερα. Όπω αναφέρεται σε χρονογράφημα του Μοσχοβίτη Σίτιν, η Μόσχα κατά του πρώτου αιώνε δεν είχε οδού με τη σημερινή σημασία τη λέξη. Με διάταγμα όμω του Πέτρου του Πρώτου, τα έτη 1700-1705, οι πρώτε της άρχισαν να παίρνουν σύγχρονη μορφή και κατά τα τέλη του 18ου αιώνα ξεκίνησε η λίθινη επίστροσή του. Έναν αιώνα μετά, οι δρόμοι φωτίστηκαν με φωταέριο και λειτουργήσαν οι πρώτε αστικέ συγκοινωνίε με υπήλατε άμαξε. Στην περιοχή αρχικά κατοικούσαν έμποροι και βιοτέχνε. Αργότερα όμω και περί τα μέσα του 18ου αιώνα, η γη πέρασε στα χέρια τη Αριστοκρατία, οπότε άρχισε και η ενοικοδόμησή τη με περίτεχνα κτίρια και πολυτελή επάβλη. Προτού ανεγερθεί το κτίριο τη Πρεσβεία, το σημείο αυτό αποτελούσε τμήμα του προάβλιου χώρου με ωραίο κήπο του πρίγκιπα Τολστόη, συναγωνιστή του Μεγάλου Πέτρου και πρώτου κόμμη τη γνωστή οικογένεια των Τολστόη. Μερικά μόλι μέτρα παρακάτω βρισκόταν και η οικία του διάσημου στρατάρχη της εποχής Πέτρο του Πρώτου, Σερεμέτιεφ, προ τιμήν του οποίου ονομάστηκε και εξακολουθεί να ονομάζεται το Διεθνέ Αεροδρόμιο της Μόσχας. Κάπου εκεί δίπλα στον ίδιο δρόμο ήταν και η οικία του βασιλέως της Σουηδίας, η επίσημη κατοικία των πρεσβευτών της Σουηδίας. Κι άλλοι πρίγκιπες όμως είχαν καταλήμματα επί της ιδίας οδού, όπως ο Μεσέρσκι, ο, ο Τσίρικοφ και ο Λεόντιεφ, προς τιμήν του οποίου προσωρινά η οδός, πρωτού ονομαστή Στανισλάβσκι λεγόταν από τους Μοσχοβίτες Λεοντίγευσκι. Όταν ο Ναπολέον μπήκε θριαβευτή στη Μόσχα το 1812, μετά πολυήμερο βομβαρδισμό της πόλης και μεγάλη πυρκαγιά που την αποτέφρωσε κυριολεκτικά, Πολύ λίγα ήταν τα κτίρια που διασώθηκαν. Ένα από αυτά ήταν και το σημερινό κτίριο τη ελληνική πρεσβεία, στο οποίο διέμενε τότε ο Ρώσο φρούραρχο τη πόλη, Βόλκοφ. Αν και η πρωτεύουσα τη Αχανού Αυτοκρατορία είχε μεταφερθεί επί μεγάλου πέτρου στην Αγία Πετρούπολη, ήδη από το 1712, ο Ναπολέον είχε αντιληφθεί τη σημασία που είχε η δεύτερη πρωτεύουσα των Ρώσων, η Μόσχα, ω πολιτικό, διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο. Έλεγε μάλιστα για αυτήν το εξή. Αν πάρω το Κίεβο, θα πιάσω τη Ρωσία από τα πόδια. Αν καταλάβω την Πετρούπολη, θα πιάσω τη Ρωσία από το κεφάλι. Παίρνοντα τη Μόσχα, θα τη χτυπήσω στην καρδιά. Ο γαλλικό στρατό έμεινε στην πόλη 39 μέρε. Υποχωρώντα, ο Ναπολέον έδωσε διαταχή να ανατινάξουν το Κρεμλίνο. Ο κίνδυνο όμω για την περικύκλωση του στρατού του από του Παρτιζάνου, του Ρώσου, εμπόδισε την υλοποίηση τη διαταγή. Στην πόλη που άρχισαν να νοικοδομείται αμέσω μετά το κτίριο τη Πρεσβείας μα ξεχώριζε με την ομορφιά και το διάκοσμό του που συμπλήρωναν πίνακε των διάσημων Ρώσων ζωγράφων και πολιέλη, που παραμένουν ακόμα ευτυχώ στη θέση του. Το κτίριο που αναπαλαιώθηκε ριζικά τη δεκαετία του 50. Πέρασε το 1960 με συμφωνία μακροχρόνια ενοικίασης σε χρήση του ελληνικού δημοσίου και έως σήμερα επισκευάζεται ανατακτά διαστήματα. Στο εισόγειο του διόροφου κτηρίου στεγάζονται τα γραφεία τη πρεσβεία, ενώ ο πρώτο όροφο και το δόμα χρησιμεύουν ω πρεσβευτική κατοικία. Η ιστορία όμω τη οδού Στανισλάφσκη και του κτηρίου τη πρεσβεία δεν σταματάει εδώ. Η σημερινή όψη του είναι τυπική του μοσχοβίτου αυτοκρατορικού τύπου Empire και υπέστη μεταβολές μεταξύ 1817 και 1823, οπότε κατασκευάστηκε και η στοά με τους κύονες της εισόδου. Μετά το θάνατο του Βόλκοφ, εξακολουθούσε να διαμένει και η κόρη του Εκατερίνη Βο... Αντρέγευνα Βόλκοβα, που πέθανε γύρω στο 1851. Σύμφωνα με το σημείωμα τη πρεσβεία, η μητέρα τη και σύζυγος του Βόλκοφ. Βόλκοβα, κυρία επί των τιμών, ήταν η συγγραφέα των επιστολών για τα γεγονότα του 1812 που χρησιμοποιήθηκαν από τον, Τολστόη, τον Λέοντα Τολστόη, γείτονα επί της Οδού για το μυθιστόρημα «Πόλεμος και Ειρήνη». Μετά το θάνατο της Βόλκοβα, το κτίριο πέρασε στην ιδιοκτησία των βιομηχάνων γουναρικών ε, μέχρι που ξέσπασε η Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917, οπότε όλες οι επαύλεις της οδού Στανισλάσκη, που ονομάστηκε έτσι το 1938 προς τιμή του γνωστού ηθοποιού, ο οποίος διέμενε στη διπλανή της Περισβείας με κατοικία, κατασχέθηκαν. Το 1862 οι Σορουκόμσκι στο πίσω μέρος της αυλής άρχισαν να χτίζουν οικογενειακή εκκλησία που όμως αργότερα μετατράπηκε σε τραπεζαρία στον ίδιο δρόμο, στην οικία αριθμό 24, διέμεινε για δύο μήνε πριν το θάνατό του και ο Τσέχοφ, όπω και ο Σαλιάπιν. Ενώ το 1919, στην κατασκευή σε έπαυλη τη κόμισα Ουβάροβα, όπου είχε εγκατασταθεί η Κομματική Επιτροπή Μόσχα, στη διάρκεια σύσκεψη κομματικών στελεχών στι 25 Σεπτεμβρίου του 1919, σημειώθηκε έκρηξη που οδήγησε σε θάνατο του γραμματέα Ζαγκόρσκι και άλλων στελεχών. Αναφίβολα. Ένας δρόμος με ιδιαίτερη ιστορία, η στα. Μόνο που δεν την έγραψαν παιδιά. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.